Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη spoiler για το Survivor All Star. Όπως είχαμε πει και σε προηγούμενο βίντεό μας, το οποίο είχαμε προβλέψει τους υποψήφιους της εβδομάδας, ο Σπύρος Μαρτίκας θα είναι ο πρώτος τελικά υποψήφιος για αποχώρηση, ο οποίος είναι και από τις σταθερές επιλογές των μαχητών σε όλες τις πρώτες ψηφοφορίες και αυτός που αυτή τη φορά θα ζοριστεί πραγματικά για να εξασφαλίσει την παραμονή του. Επίσης, οι μαχητές θα χάσουν με σκορ 8-6 και 8-4 στα σετ. Ο Σπύρος Μαρτίκας ψηφίζεται, όπως είπαμε, και πάλι από τους συμπαίκτες του και βγαίνει στον τάκο, οπότε το ενδιαφέρον εστιάζεται ποιος ή ποια θα είναι η αντίπαλή του. Αν η δεύτερη ασυλία καταλήξει και πάλι στους διάσημους, τότε ο Σπύρος Μαρτίκας θα έχει την τύχη να βρεθεί μάλλον απέναντι στη Ρία Κολοβού. Και αυτό υπό προϋποθέσεις. Αν η δεύτερη ασυλία τώρα καταλήξει στους μαχητές, από την ομάδα των διασύμων θα βγει στο τάκο, όπως είναι αναμενόμενο, ο Τάκης Καραγκούνιας. Και όπως είναι βέβαιο, ο Μαρτίκας θα είναι αυτός που θα αποχωρήσει. Αυτή την εβδομάδα επίσης θα είναι χειρότερη για διάσημους και μαχητές, αφού το ταξίδι στο Μαϊάμι από τη μία και το debate και η Eurovision από την άλλη φέρνουν τα πάνω κάτω στο πρόγραμμα των ασυλιών και στις αποχωρήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, αυτήν την εβδομάδα το παιχνίδι επιβίωσης θα προβληθεί μόνο Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη. Αυτό θα συμβεί διότι την Τετάρτη θα μεταδοθεί το debate των πολιτικών αρχηγών, ενώ την Πέμπτη το Survivor δεν θα προβληθεί λόγω διεξαγωγής του ημιτελικού της Eurovision. Εσείς μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για να μάθετε τον νικητή της δεύτερης ασυλίας και τον δεύτερο ή και τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση.